Η Ελένη Παπαδάκη ήταν Ελληνίδα ηθοποιός του θεάτρου που πρωταγωνίστησε σε ποικίλους ρόλους του κλασικού και του μοντέρνου ρεπερτορίου. Γεννήθηκε στις 4 Νοεμβρίου 1908 στην Αθήνα από εύπορη οικογένεια. Αποφύτησε από τη Γερμανική Σχολή Αθηνών και ολοκλήρωσε σπουδές φιλολογίας, τις οποίες και συμπλήρωσε με σπουδές φωνητικής, μουσικής και πιάνου στο Ελληνικό Οδείο Αθηνών. Στο θέατρο πρωτοεμφανίστηκε σε ηλικία 17 ετών στη σκηνή του Θεάτρου Τέχνης του Σπύρου Μελά το 1925 στην παράσταση «Έξι πρόσωπα ζητούν συγγραφέα» του Λουίτζι Πιραντέλο. Η πρώτη αυτή παρουσία της χαρακτηρίστηκε από τους τότε κριτικούς ως αποκάλυψη. Τον ίδιο χρόνο εμφανίστηκε ως ηρωδιάς στη Σαλόμη του Όσκαρ Ουάιλντ. Το 1926 η Παπαδάκη έπαιξε στο Θίασο των Νέων ως πρωταγωνίστρια πλέον πολλών έργων. Τα επόμενα χρόνια συνεργάστηκε με την Κιβέλη, Μαρίκα Κοτοπούλη, Εμίλιο Βεάκη, Νίκο Δεδραμή, Γεώργιο Παπά σε ποικίλα ρεπερτόρια όπου και διακρίθηκε με πολλές επιτυχίες. Επικεφαλής του ίδιου Θιάσου το 1931 έπαιξε στην Κωνσταντινούπολη με ενθουσιώδεις κριτικές. Η Παπαδάκη είχε επίσης τιμηθεί με βασιλικό έπαινο στις 31 Οκτωβρίου του 1939 σε ιδιαίτερη τελετή από τον βασιλιά. Ήδη από την περίοδο της κατοχής η Παπαδάκη κατηγορήθηκε για συνεργασία με τους Γερμανούς αλλά και για ερωτική σχέση με τον δοσύλλογο πρωθυπουργό Ιωάννη Ράλη, κατηγορία που διατυπώθηκε επανειλημμένα από δεξιές αντιστασιακές εφημερίδες όπως οι εφημερίδες Έφοδος και Ελληνικό Αίμα όπου γράφτηκε μεταξύ άλλων. Ο Ράλης εδόρισε στο γεροντικό του έρωτα μια ζώνη από πλατίνα αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων ενώ ο λαός πεθαίνει από την πείνα. Γράφτηκε επίσης ότι ο Ράλης την είχε υπό την προστασία του γεμίζοντάς την δώρα και δίνοντάς της σοφέρ που τη μετέφερε με τη λιμουζίνα του στο θέατρο. Αργότερα η εφημερίδα Ελληνικό Αίμα κυκλοφόρησε και την φήμη ότι ο Ράλης θα περνούσε νομοσχέδιο ώστε να αποκτήσει τρίτο διαζύγιο και να παντρευτεί την Παπαδάκη, φήμη η οποία οδήγησε αρκετό κόσμο να πιστεύει ότι όντως είχαν κρυφά παντρευτεί. Από το 1942 δραστηριοποιήθηκε προκειμένου να μην λάβουν μισθολογικές αυξήσεις οι άλλοι ηθοποιοί του Εθνικού Θεάτρου, καθώς η ίδια δεν επιθυμούσε να μειωθεί η μισθολογική απόσταση που τη χώριζε από αυτούς ως πρωταγωνίστρια. Ως μέσο αντίστασης, συναδελφοί της αποφάσισαν να σαμποτάρουν την τελευταία εμφάνισή της στην Εκάβη του Ευρυπίδη το 1943 με τεχνητές λιποθυμίας των μελών του χορού κατά την ώρα της παράστασης. Τον Μάρτιο του 1944 οι εργαζόμενοι του Εθνικού Θεάτρου απέργησαν για βιωτικούς λόγους ζητώντας αύξηση των μισθών. Η κυβέρνηση Ράλη απάντησε με απολύσεις, τις οποίες εκ των υστέρων αναγκάστηκε να αποσύρει. Βάσει της φημολογούμενης σχέσης της Παπαδάκη με τον Ράλη αλλά και της βελτίωσης των όρων του συμβολέου της, οι αντιθέσεις οξύνθηκαν. Επιπλέον, ο Διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου Θεόδωρος Συνοδεινός προειδοποίησε την Παπαδάκη για την συμπεριφορά της απέναντι στους συναδέλφους της. Τελικά, τον Αύγουστο, τρεις εργαζόμενες του θεάτρου κατέληξαν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης στην Γερμανία, ενώ η Βάσο Αργυριάδου, προϊσταμένη του γραφείου, εκτελέστηκε από τις κατοχικές δυνάμεις επειδή αρνήθηκε να καταδώσει τους δύο γιους της. Στο πρώτο μνημόσυνο της Αργυριάδου, παραμονές της απελευθέρωσης, εκφωνήθηκε λόγος στον οποίο φωτογραφιζόταν ευκρινώς η Παπαδάκη και η άρνησή της για τη διάσωση της Αργυριάδου. Υπόθηκε λοιπόν στο λόγο που εκφωνήθηκε. Υπήρχαν μέσα στο Εθνικό Θέατρο πρόσωπα ισχυρά και από το καλλιτεχνικό προσωπικό και το διοικητικό που θα μπορούσαν με ένα τους νεύμα να σε ελευθερώσουν, μια που δεν είχες κανένα επιβαρυντικό παρά μόνο την αγάπη για τα παιδιά σου. Όμως αυτό το βρήκαν έγκλημα και σε επιτροπή που παρουσιάστηκε στον ισχυρότερο του θεάτρου έδωσαν τούτη την απάντηση. Αφού δεν μαρτυράει τα παιδιά της... Η άρνηση της Παπαδάκη για τη διάσωση της Αργυριάδου προκάλεσε την οργή των αντιστασιακών γιών της, οι οποίοι συνέβαλαν και αυτή στη σύλληψή της στα Δεκεμβριανά.
Όμως η Παπαδάκη φέρεται να εκμεταλλεύτηκε τις γνωριμίες με τους Γερμανούς και με τον Ράλι για να σώσει εκατοντάδες αντιστασιακούς. Μετά την απελευθέρωση στις 20 Οκτωβρίου 1944, η Παπαδάκη διαγράφηκε μαζί με άλλους 7 ηθοποιούς από το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών που είχε ως προεδρείο τους Εμίλιο Βεάκη, Θόδωρο Μωρίδη, Σπύρο Πατρίκιο, Χρήστο Τσαγανέα και Παναγιώτη Καραβουσάν. Όλα αυτά έγιναν κατόπιν πρότασης του Προέδρου του Σωματείου Ηθοποιών, Σπύρου Πατρίκιου, σε ένα δυναμητισμένο κλίμα όπου οι ηθοποιοί φώναζαν «Θάνατο στην πουτάνα». Κυκλοφόρησε μάλιστα και λίστα με τίτλο «Οι προδότε ηθοποιοί» που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Απελευθερωτής», η οποία περιελάμβανε και την Παπαδάκη. Τελικά, η ποινή της διαγραφής από το Σωματείο δεν εφαρμόστηκε. Κατά την διάρκεια των συγκρούσεων στα Δεκεμβριανά, συνελήφθη στις 21 Δεκεμβρίου 1944 στο σπίτι του γραμματέα του ΕΑΜ θεάτρου Δημήτρη Μυράτ, όπου είχε καταφύγει. Την συνέλαβαν μέλη της πολιτοφυλακής Γαλατσίου Πατησίων υπό τον φοιτητή ιατρικής Κώστα Μπιλιράκη. Τα μέλη επανειλημμένα της απευθύνονταν ως κυρία Ράλι, ενώ την χαστούκησαν όταν αρνήθηκε ότι είχε σχέση με το Ράλι. Σύμφωνα με αναφορές, εκτελέστηκε στα διελιστήρια της Ούλεν από ομάδα υπό τον καπετάνιο Ρέστη, ο οποίος αναφέρεται ότι αρχικά την προόριζε για όμηρο του Ελλάς, όμως άλλαξε γνώμη αφού υποτίθεται στη συνέχεια την αναγνώρισε ως τη γυναίκα του Ράλι. Τελικά, δολοφονήθηκε με πιστόλι από τον Βλάση Μακαρονά της Εθνικής Πολιτοφυλακής. Ήταν 36 χρονών. Ήδη 4 ημέρες πριν την εκτέλεση της Παπαδάκη, ο καπετάνιος του Ελλάς Σπύρος Κοτσάκης, γνωστός ως Νέστορας, είχε δώσει εντολή στον ελασίτη λοχαγό Νίκο Ανδρικίδη για τον έλεγχο της ομάδας του Ορέστη, οι οποίοι, αφού συνελήφθησαν, παραδέχθηκαν ενώπιον Λαϊκού Δικαστηρίου του ΕΑΜ πως ενήργησαν κατ' εντολή των Βρετανικών Μυστικών Υπηρεσιών. Ο καπετάνιος Ορέστης της Εθνικής Πολιτοφυλακής παραδέχθηκε ότι εκτέλεσε εντολές των μυστικών Βρετανικών υπηρεσιών με σκοπό να δημιουργήσει αγανάκτηση του λαού εναντίον των εκτελέσεων και καταδικάστηκε σε θάνατο από εαμικό λαϊκό στρατοδικείο και εκτελέστηκε δημόσια στην πλατεία Κολιάτσου. Το 1945 ο Νίκος Ανδρικίδης παραπέμφθηκε σε κακουργιοδικείο κατηγορούμενος για την εκτέλεση των εκτελεστών της Παπαδάκη και καταδικάστηκε ισόβια. Ο φυσικός αυτούργος της εκτέλεσης, Βλάσης Μακαρονάς, εκτελέστηκε το 1948. Μέσα στα πλαίσια της απολογίας για την δολοφονία της Παπαδάκη, ηγετικά εμπλεκόμενα στελέχη της αριστεράς ισχυρίστηκαν ότι ο φόνος της Παπαδάκη ήταν το έναυσμα για τον έλεγχο της ομάδας του καπετάνιου Ορέστη. Ο ιστορικός Ιάσονας Χανδρινός αναφέρει ότι πρόσωπα όπως η Ελένη Παπαδάκη αποτελούσαν προφανή στόχο ενός κόσμου που είχε υποφέρει από την κατοχική τρομοκρατία, τις εκτελέσεις, την πείνα και τα μπλόκα και καθοδηγούνταν πλέον από ένα αυθεντικό ταξικό μίσος, στοιχείο που πολλές φορές ξεπέρασε και τις κομματικές επιλογές. Επιπρόσθετα, ο ιστορικός Παναγιώτης Δελής αναφέρει ότι η διαφαινόμενη ήττα του ΕΑΜ οδήγησε μεταξύ άλλων στην αδιάκριτη δολοφονία πολλών ατόμων που δεν είχαν συμμετοχή σε πράξεις εναντίον του και ως παράδειγμα αναφέρει την Ελένη Παπαδάκη που δολοφονήθηκε από φανατικούς της Εθνικής Πολιτοφυλακής. Σύμφωνα με τον βιογράφο της Πολύβιο Μαρσάν, ο κύριος λόγος της δολοφονίας της ήταν ο συναδελφικός φθόνος. Σύμφωνα με τον ιστορικό Αντρέ Γερολιμάτο, πιθανό ήταν απόρρια της δράσης της Κατίνας Παξινού, που είχε ως αποτέλεσμα την επακόλουθη σύλληψη και την δολοφονία της Παπαδάκη, καθώς εκτός του ότι είχε σχέση με τον Ράλι και έκανε παρέα με Γερμανούς αξιωματικούς, είχε γίνει η πιο δημοφιλής ηθοποιός επικατοχής και ξεπέρασε την Παξινού κατά την εκτίμηση του ιδίου ιστορικού. Στις 26 Ιανουαρίου 1945 βρέθηκε το πτώμα της στα διελιστήρια της Ούλεν σε κατάσταση αποσύνθεσης. Μετά από 2 ημέρες έγινε μεγαλοπρεπής κηδεία, στην οποία ο θάνατος της Παπαδάκη θρηνήθηκε ως εθνική απώλεια. Τότε ο Άγγελος Σικελιανός έγραψε τους στίχους.
«Μνήσθητη Κύριε, για την ώρα που η λεπίδα του φωνιά άστραψε και όλος ο Θεός της τραγωδίας εφάνη. Μνήσθητη Κύριε, για την ώρα που άξαφνα και 9 αδελφές εσκύψαν να τις βάλουν των αιώνων το στεφάνι». Παράλληλα, η οικογένειά της υπέβαλε μήνυση εναντίον των ηθοποιών που στήριξαν το ΕΑΜ. Επιπρόσθετα, έγινε ένοπλη επίθεση εναντίον του Προέδρου του Σωματείου των Ηθοποιών, Σπύρου Πατρίκιου, το 1945. Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Νίκος Ζαχαριάδης, στην 12η Ολομέλεια της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος, αναγνώρισε ως υπέρβαση την εκτέλεση της Παπαδάκη και την καταδίκασε. Για την ελληνική αλλά και την βρετανική πλευρά, η εκτέλεση αυτή, μαζί με άλλες, έπαιξε σημαντικό ρόλο στη μεταστροφή της κοινής γνώμης εναντίον του ΕΑΜ. Τον Μάιο του 1945, το Συμβούλιο του Εθνικού Θεάτρου, υπό την Προεδρία του Γιώργου Θεοτοκά, απέρριψε ως πρόορη την πρόταση για τοποθέτηση πλάκας στην μνήμη της Παπαδάκη στο χώρο του θεάτρου. Τον Οκτώβριο του 2019, ο κατηγορούμενος πλέον Δημήτρης Λιγνάδης, ως Διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου, έδωσε το όνομα της Παπαδάκη στην ισόγειο αίθουσα του ΡΕΞ. Η πράξη αυτή συνάντησε αντιδράσεις από το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών που ζήτησαν την ανάκληση της απόφασης. Ο Πολύβιος Μαρσάν το 2006 έγραψε την βιογραφία της με τίτλο «Ελένη Παπαδάκη, μια φωτεινή θεατρική πορεία με απροσδόκητο τέλος». Ο Μάνος Ελευθερίου το 2006 έγραψε το μυθιστόρημα «Η γυναίκα που πέθανε 2 φορές» βασισμένο στη ζωή της Παπαδάκη. Τέλος, το Εθνικό Θέατρο ανέβασε την παράσταση «Για την Ελένη» το 2016 με πρωταγωνίστρια τη Μαρία Κίτσου.